μια μέρα πριν από το Eurogroup, όπου η πρόταση Σόιμπλε και Μέρκελ ήταν η έξοδος της Ελλάδος από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μια βοήθεια 80 δισεκατομμυρίων ευρώ στον προϋπολογισμό και παράλληλη μετατροπή της Ελλάδος σε μια φυλακή ανθρώπων, 2,5 εκατομμυρίων ανθρώπων στα νησιά. Η συμφωνία του Γιάννη Βαρουφάκη με την Άγγελα Μέρκελ και τον Βόλφγκαν Σόιμπλε ήταν να βγει η χώρα από το ευρώ, είπε ο Πάνος Καμένος, μιλώντας στον Αντένα και την εκπομπή Αρένα, ο οποίος διηγήθηκε πώς και πού έμαθε για το σχέδιο, αλλά και πώς αντέδρασε ο ίδιος. Που είπα μαζί με τον πρέσβη του Λεφέρη τον Καραγιάννη ότι αυτό δεν γίνεται. Και του πρότεινα να ζητήσουμε την συμβολή των ΗΠΑ. Πήγαμε στον 21ο ροφόταν το δωμάτιό του και συνεχεία σε ένα εστιατόριο που τηλεφώνησα στον Υπουργό Άμυνας των ΗΠΑ και στην Υφυπουργό Εξωτερικών, την κυρία Νούλαντ. Και ζήτησα να επικοινωνήσει ο Λευκός Οίκος μαζί με τον τότε Πρωθυπουργό, τον κύριο Τσίπρα, λέγοντας ότι εγώ σαν Υπουργός Άμυνας εξασφαλίζω αμυντική συμφωνία που θα περιλαμβάνει την επέκταση της Σούδας, το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης, τη στρατιωτική βάση στο Ανοβίκιο για τα ελικόπτερα του ΝΑΤΟ, τα UAV του ΝΑΤΟ στη Λάρισα και η Ελλάδα θα μετετρέπεται σε κύριο εταίρο των ΗΠΑ στη θέση της Τουρκίας στη Μεσόγειο. Μετά από αυτή την εξέλιξη, σύμφωνα πάντα με τον Πάνο Καμένο, ο πρόεδρος Ομπάμα επικοινώνησε με τον Φρανσουά Ολάντ και συμφωνήθηκε η Ελλάδα να μπει σε τρίτο μνημόνιο ώστε να αποφύγει την έξοδο από την Ευρωζώνη. Αμέσως μετά ο Γιάννης Βαρουφάκης παραιτείται. Ο Πάνος Καμένος εξέφρασε τη δική του άποψη και για τη συμφωνία των Πρεσπών, εξαιτίας της οποίας ο ίδιος αποχώρησε από την κυβέρνηση και συγκρούστηκε με τον Αλέξη Τσίπρα, υποστηρίζοντας ότι οι Γερμανοί θα έδιναν ως αντάλλαγμα στον τότε Πρωθυπουργό για τη συμφωνία το Νόμπελ Ειρήνης. Η συνθήκη των Πρεσπών ήταν μια παγίδα που θέσαν στον Τσίπρα με δώρο το Νόμπελ της Ειρήνης οι Γερμανοί. Για κατασκευή σεναρίων επιστημονικής φαντασίας κατηγορεί ο ΣΥΡΙΖΑ τον Πάνο Καμένο. Εκείνο που δεν έχει το δικαίωμα να κάνει είναι να κατασκευάζει σενάρια επιστημονικής φαντασίας, να παραμορφώνει τα γεγονότα του χτες για να εξυπηρετήσει τις όποιες επιδιώξεις του σήμερα, να επικαλείται ως γεγονότα δικές του κατασκευές και τελικά να μην δείχνει στοιχειώδη σεβασμό απέναντι στην αλήθεια για την πιο δύσκολη ιστορική περίοδο της Ελλάδας, τα χρόνια της μεταπολίτευσης. Με ένα tweet απάντησε ο Πάνος Καμένος στο ΣΥΡΙΖΑ και μια φωτογραφία, προειδοποιώντας ότι υπάρχουν και βίντεο από τη συνάντηση στο ξενοδοχείο στις Βρυξέλλες. 25/6/2015, Hotel The Hotel Brussels. Επειδή το γραφείο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ έχει καταληφθεί από πρώην Πασόκ και με προκαλεί, την επόμενη φορά θα αναρτήσω και τα βίντεο και τα μηνύματα. Ή ας ρωτήσουν τον πρέσβη Λευτέρη Καραγιάννη και τον Νίκο Παπά. Κρίμα. Ευτυχώς δεν επικράτησε τότε αυτή η θέση, αλλά φανταστείτε ότι όχι απλά την είχαν συζητήσει από αυτά που είπε, αλλά είχαν φτάσει και στο πλαίσιο της συμφωνίας. Όσο μιλάει ο κύριος Καμένος, ουσιαστικά αποδεικνύει την επικινδυνότητα της τότε κυβέρνησης. Όσα είπε ο Πάνος Καμένος σχολιάστηκαν και από τα υπόλοιπα κόμματα. Το γεγονός ότι ο κύριος Καμένος είχε τότε κρίσιμες ευθύνες είναι μία ευθύνη του τότε πρωθυπουργού του κυρίου Τσίπρα και ακόμα και αυτή την ευθύνη του την πληρώνει τώρα με τις αποκαλύψεις αυτές. Η συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΝΕΛ αποτέλεσε το καλύτερο παιδί για τους σχεδιασμούς των Αμερικάνων και του ΝΑΤΟ στην περιοχή. Αυτό άλλωστε αποτέλεσε και το διαβατήριο για το τρίτο μνημόνιο που το φορτώθηκε ο ελληνικός λαός. Ούτε οι θυσίες των προγόνων μας, ούτε η εθνική συνείδηση εξαγοράζονται με το οποιοδήποτε Νόμπελ Ειρήνης.